Νάνση. Σε πολύ όμορφη. Σε περιμένω στις 5. Και? Ευχαριστήσεις. Ευχαριστήσα. 26 λεπτά. Συγγνώμη, κάτι προέκυψε στη δουλειά. Το Φοβάσαι είναι ένα ανατρεπτικό θρίλερ, ερωτικό θρίλερ με πολύ έντονο χιούμορ, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, νομίζω, είναι η πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του έργου. Ένας κατά σειροήν δολοφόνος έχει ήδη σκοτώσει 11 γυναίκες και εντοπίζει το 12ο θύμα του. Βρίσκει αυτή τη γυναίκα, την οδηγεί στο υπόγειό του και ετοιμάζεται να τη σκοτώσει. Παρ' όλα αυτά συμβαίνουν κάποια απρόβλεπτα πράγματα μεταξύ τους. Αυτή η γυναίκα τον αποδιοργανώνει με τις ερωτήσεις που του θέτει και τελικά αυτοί οι δύο άνθρωποι αποφασίζουν να ζήσουν μαζί μια κανονική ζωή. Ερωτεύονται. Υπάρχει το προφανές θρίλερ που είναι αυτό της απαγωγής, του θήτη και του θύματος και έρχεται ένα δεύτερο θρίλερ, αυτό της συμβίωσης, της συνύπαρξης, της καθημερινότητας, το οποίο για μένα είναι ένα εξίσου επικίνδυνο παιχνίδι. Δεν είναι απλό να πεις ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα. Τι γνωρίζεις για το ανθρώπινο σώμα? Ότι για να λειτουργεί καλά, πρέπει πότε-πότε να πήγαινε και στην τουαλέτα. Πέρα από αυτό. Ξέρω τα βασικά, υποθέτω. Τότε επίτρεψέ μου να σου κάνω την εξής ερώτηση. Πόση ώρα θα μου πάρει να σταγγίξω όλο το αίμα από το κορμί σου με αυτό το λιστέρι? Είναι ένας γιατρός, ο οποίος έχει οδηγηθεί στο να γίνει serial killer. Πάσχει από μια ασθένεια που λέγεται οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν μόνο μαύρο ή άσπρο, τίποτα ενδιάμεσο. Και αυτό ισχύει σε όλα τους τα συναισθήματα. Γίνονται πολύ βίαιοι, χωρίς λόγο, αυτοτιμωρούνται και γενικώς έχουν μια αγωνία στο να νιώσουν κάτι. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν σκοτώνει προσπαθώντας να νιώσει κάτι, ο ίδιος. Μόνο που στο 12ο θύμα, που υποδίεται η Αλεξία Καλτσίκη, βρίσκει έναν άνθρωπο με το ίδιο πρόβλημα. Η Νάνση επιθυμεί την απαγωγή της. Είναι διαταραγμένο πρόσωπο, ναι, λέει ξεκάθαρα ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν ξέρει, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό της θέμα, αν υπάρχει. Δηλαδή η ίδια λέει ότι γυρνάει σε όλη την πόλη, σε όλα τα πάρκα, περιμένοντας να εμφανιστεί αυτός που θα την σκοτώσει. Και αρχίζουν να έχουν συναισθήματα ο ένας για τον άλλον, πρωτόγνωρα για αυτούς. Με αποτέλεσμα μετά από 2 μέρες να νιώθουν ότι μάλλον αυτό που αισθάνονται είναι αγάπη. Και δίνουν μια υπόσχεση ο ένας τον άλλον. Να ζήσουν μαζί μια κανονική, όπως αυτή τη διανοούνται, αυτή τη ζωή και να αποδείξουν σε όλο τον κόσμο που θεωρεί αυτούς τους ανθρώπους άσχημους ότι μπορούν να γίνουν ωραίοι. Μέχρι που μπαίνει ένας υγιής άνθρωπος που είναι η γειτόνισσα, η οποία είναι μια περίεργη γυναίκα, θέλει να μάθει τους γειτονές της, φέρνει ένα κέικ και μπαίνοντας μέσα φέρνει όλη την υγεία και την περιέργεια του ξένου ανθρώπου με αποτέλεσμα να τους φέρει τα πάνω κάτω. Η Τζοάν μένει στο διπλανό σπίτι του Μπιλ και της Νάνση. Είναι παντρεμένη με έναν αστυνομικό, ο οποίος έχει εξειδικευτεί στους serial killers. Είναι θελόντρια, θέλει να φροντίζει τους ανθρώπους, να καλωσορίζει τους γείτονές της. Είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος, ο οποίος το μότο του για τη ζωή είναι ότι όταν σε παίρνει από κάτω, πρέπει να παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου. Συγγνώμη που στέκομαι έτσι, σας στείλει άλατος. Χρειάζομαι την άδεια του οικοδεσπότη για να διαβώ το κατόφλι. Κρατάω τους τύπους. Φταίει μάλλον η γερμανική μου ανατροφή. Α, εσείς είναι ως Deutschland. Σας ρώτησα αν είστε από την Γερμανία. Α, όχι, Θεέ μου. Οι γονείς μου ήταν Γερμανοί. Εσείς είστε Γερμανός? Όχι, μιλάω απλώς τη γλώσσα. Το κείμενο είναι πολύπλοκο και πολύ βαθύ. Ενώ δεν του φαίνεται στην πρώτη ανάγνωση, θεωρείς ότι είναι ένα πολύ ωραίο θρίλερ, γρήγορο με ανατροπές. Έχει βάθος γιατί ο συγγραφέας πραγματικά το έψαξε και το μέτρησε πάρα πολύ.
Η δυσκολία του είναι στο ότι αυτοί οι άνθρωποι φέρονται περίεργα. Δεν είναι δηλαδή ρεαλιστικοί χαρακτήρες, δεν μας είναι πολύ γνώριμοι. Αλλά αυτή η δυσκολία τους και αυτό το μπέρδεμά τους τους κάνει να έχουν κάτι παιδικό και αθώο, το οποίο είναι ζητούμενο για όλους τους ηθοποιούς. Δηλαδή ο Λευτέρης ο Βογιατζής έλεγε «Πω, κοιτάτε τα μωρά, πώς προσπαθούν να μιλήσουν, τι γοητεία έχει αυτό το πράγμα» και όταν το καταφέρεις αυτό σαν ηθοποιός, θα έχεις πιάσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ρόλου σου. Είναι ένα έργο που δεν το καταλαβαίνεις όταν πρώτο διαβάζεις. Δηλαδή το διαβάζεις, καταλαβαίνεις ότι έχει μια πολύ απλή λιτή γλώσσα, ωραία πλοκή όπως είπα και πριν κτλ. Και όταν ασχολείσαι μαζί του, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει και κάτι μηχανισμούς που δεν τους πολύ δίνει σημασία στην αρχή, που όμως έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και η Έλενα η Καρακούλη, με την ανάγνωση που έχει κάνει, έχει δώσει χώρο σε αυτούς τους μηχανισμούς. Συχνά λέω στις πρόβες ότι υπάρχει ένας ρυθμός ονείρου σε αυτή την παράσταση, δηλαδή δεν είναι το ρεαλιστικό που περιμένει να δει κανείς. Τα πράγματα έχουν μια περίεργη εναλλαγή και αυτό έχει τονιστεί και σκηνοθετικά, φωτιστικά. Υπάρχει αυτό το κινηματογραφικό στοιχείο. Αλήθεια ότι βιάζεις τα θύματά σου? Συγγνώμη. Τα δημοσιεύματα αυτό λένε. Ποια δημοσιεύματα? Στη Χέραλντ. Μιλάς για το άρθρο που δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα. Ότι πριν τα μαχήσω τα θύματά μου και τα πετάξω στο ποτάμι, τα βιάζω τελετουργικά. Τι με φοβείς περισσότερο σε μια σχέση? Το να βαλτώσει μια κατάσταση, το να μην εξελίσσονται οι άνθρωποι μέσα σε αυτήν. Αυτό νομίζω μπορεί να είναι επικίνδυνο. Βασικά με φοβίζει ο θάνατος αγαπημένων προσώπων. Η απώλεια αγαπημένων ανθρώπων. Όλα τα άλλα στις σχέσεις είναι ευπρόσδεκτα, ακόμη και αν είναι δυσάρεστα. Και μία σχέση δοκιμάζεται στο πέρασμα του χρόνου, αναλόγως το τι δουλειά έχεις ρίξει σε αυτή τη σχέση. Με φοβίζει το ψέμα, αλλά από ποια άποψη? Όχι τα ψέματα, το ψέμα. Και αυτό δεν έχει σχέση πάντα και με τον άλλον. Εννοώ ότι πολλές φορές στολίζουμε τον απέναντι με κάτι που εμείς θα επιθυμούσαμε, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει. Αυτό που με φοβίζει στις σχέσεις είναι το να κοπεί το νήμα της επικοινωνίας. Τώρα θα σε σκοτώσω. Πριν το κάνεις, θα μπορούσα να σε ρωτήσω κάτι αφορά τα πείματά σου. Τι είναι πάλι? Στη Χέραλντ έλεγε ότι γράφεις ένα για κάθε σου θύμα. Είναι και αυτό ψεύδι και συκοφαντίες? Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί? Το άρθρο είχε τα τελευταία σου πράγματα. Το έχω υπόψη μου. Πριν μετεμαχήσεις, θα μου άρεσε να ακούσω το δικό μου. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Θα σε πείραζε να το μοιραστείς μαζί μου ό,τι έχεις γράψει? Ναι. Ναι, θα το μοιραστείς ή ναι, σε πειράζει? Γιατί εγώ δεν θα γελάσω ή τίποτα τέτοιο. Το υπόσχομαι, ακόμα και κακό να είναι. Όχι ότι θα είναι κακό, το πει ή μάλιστα. Σταμάτα! Σταμάτα να με χαμάς! Με την Έλενα γνωριστήκαμε στο Εθνικό Θέατρο σε δουλειά. Όταν δούλευε εκεί ως δραματολόγος και εγώ ως ηθοποιός. Οπότε δεν είναι πρωτόγνωρο και επίσης έχουμε ξανακάνει παράσταση μαζί. Είναι η δεύτερη φορά που με σκηνοθετεί. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα όλη η διαδικασία γιατί πραγματικά έχω παρακολουθήσει την διαδικασία της πρόβας και της σκέψης της από τα γενοφάσια της. Η συνεργασία με τον Νίκο είναι μεγάλη χαρά για μένα. Είναι μια διαδικασία που την απολαμβάνω πραγματικά. Απ' την άλλη είναι και μια τεράστια ευθύνη. Γιατί ο Νίκος έχει μια πορεία στο χώρο πολύ συγκεκριμένη, με πολύ καλές συνεργασίες και αισθάνομαι δύο φορές την ανάγκη να πετύχει αυτή η παράσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι ότι αυτή η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ και συνεχίζει και στο σπίτι μέχρι πολύ αργά. Και πραγματικά ήρθε η ώρα να γίνει η πρεμιέρα.